Ελένη, εσύ πώς το είπες στον Ετεοχλή? Πώς το είπα? Αχ, μ' αρέσουν αυτά. Καλέ, υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube, στο Mr. Emi CZ, βίντεο ολόκληρο. Και προώθηση μαζί κάναμε. Πηγαίνω στην Καλαμάτα διήμερο live. Με πιάνει το στομάχι μου εκεί στο διάφραγμα ένας πόνος φοβερός. Πηγαίνουμε νοσοκομείο γιατί πραγματικά υποφέρω. Λέω, πρέπει να ακυρώσουμε το live να ενημερώσω το μαγαζί. Έρχεται η κοπέλα μου, λέει, υπάρχει περίπτωση εγκυμοσύνης για να κάνουμε ακτινογραφίες ιστορίες κτλ. Λέω, τι να σου πω, τσι, λέω, μπορεί. Μου κάνει τεστ, μου το φέρνει. Το μαράκι, το θυμάμαι ακόμα το μαράκι. Είχε μια κοπέλα πολύ όμορφη. Μαρία τη λένε. Μαρία. Όλες οι κοπέλες που ανακοινώνουν το παρατηρήσετε, Μαρία τη λένε. Αυτό είναι δικό μου συμπέρασμα. Αν το παρατηρήσετε, όλες. Μου κάνει έτσι, μου το φέρνει, ήταν μαζί μου ο Ετεοκλής και το. Και λέει, είναι έγκυος μου, λέει το κορίτσι και αυτά. Αρχίζουμε κλάματα κτλ. Πήραμε FaceTime τους δικούς μου. Που δεν ξέρω, όλο παραδόξω ότι του ξυπνήσαμε μέσα στην άγρια νύχτα, είχε πάει μία η ώρα. Ήταν χαλαρή. Ήταν χαλαρή. Πρέπει να κάνανε κλάμπινγκ, είχαν για κλάμπινγκ. Γιατί ήταν σε φάση 3 ώρα τη νύχτα, σε φάση. Έλα, λένε μου, τι κάνει, πώ είσαι. Και στη μαμά και του αδερφό του παιδιά, πώ το ανακοινώσαμε. Είχαμε να κάνουμε ένα catwalk μαζί, εγώ νύφη, αυτό γαμπρό, για ένα σχεδιαστή. Καθόμαστε πριν βγούμε με τη μαμά του και τον αδερφό του. Και εκεί που καθόμαστε λέμε, έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα να σα πούμε έτσι και έτσι. Μίξε. Α, ζουμιά μα πήρανε. Κέρασα όλη τη δεξίωση εκείνη την ημέρα, εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν,